Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Γεια σου Βασιλάκη. Γεια σου Γιουγάκη. Τι κάνεις ρε αρχηγέ. Τι κάνεις, καλή χρονιά να έχεις. Καλέ, ευχαριστώ πάρα καλές πολύ. Καλές εκπομπές να έχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα να είσαι δυνατός. Είμαι το χαμόγελο στο στόμα. Η οικογένεια είναι καλά, το Κατερινάκι καλά, καλά. Θα μου φιλήσει την οικογένεια, έχεις χαιρετίσματα και από τη δικιά μου την οικογένεια. Τους είπα ότι σήμερα θα είμαστε, θα είσαι προσκεκλημένος μας. Και μου είπε και η Έφη να δώσω ειδικά στη σύζυγό σου τα χαιρετίσματα της. Λοιπόν, μας συνδέει μια παλή σχέση. Βέβαια είμαστε φίλοι από τότε που ήρθες από το Βόλο και δεν ήξερες που είναι ο Βαρδάρης. Ναι. Εμάς που με έλεγες Κυριώργο, Κυριώργο, προς τα που πέφτει ο Βαρδάρης. Παπάς αυτό. Βασίλη, να σου πω. Ναι. Τώρα... Είχε στρογγυλό, είχε 20.000 Έλληνες μέσα, αλλά οι Γερμανοί είχαν, πώς το λένε, το μάτι το είχαν, πώς το είχαν δώσει, δεν το είχαν δώσει σε ενδιαφέρον. Ναι. Και δεν είχε πολλούς τους Γερμανούς μέσα. Δηλαδή πόσους είχε, δεν είχε καμιά 30.000-40. Εκεί κάπου εκεί ήταν το μάτι, δεν άργησε και εκεί δεν πιο πολλές του 22. Άσε ρε να πουλάω παπάρε, ποιος ξέρει. Όχι, όχι. Είχε 20.000 Έλληνες όμως, δεν είναι ψέμα. Αυτό μας ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Από εκεί μετά δεν δώσαν πολύ ενδιαφέρον οι Γερμανοί, αλλά στο τέλος. Ή λίγο κάτι έλειπε εκεί που να τελειώσουμε. Ήτανε οι 2 Νοεμβρίου του 1983. Λοιπόν, για να σου πω κάτι, Γιώργο. Ναι. Πριν 2 μέρες μίλησα με Skype με τον Ζαμαρί Πφαφ. Με έναν φίλο. Ένα φίλο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και μίλησα με τον Ζαμαρί Πφαφ. Ήταν τον φύλακα. Ναι, βέβαια. Και σου πληροφορώ ότι είναι. Πώς ήταν φιλέλληνας και εκείνο το μάτι το έχει ξεχάσει καθόλου ακόμη. Μάλιστα. Θυμόταν εκείνο το μάτι. Νομίζω είχε χτυπήσει και πέναλτι. Αφού ναι, αφού ένα φίλο μου που ήμασταν παρέα, τον έκανε πλάκα, το λέει εντάξει, έπιασε πέναλτι, αλλά πόσες φορές το βαράγαμε. 15 φορές λέει. Αυτό εδώ πέρα έχει σημαδέψει τις μνήμες μας όλων. Εσύ πώς το έχασες και δεν το έβαλες, ρε φίλε. Εγώ δεν έχασα. Εγώ έκανα με παράληψη και δεν είχε. Α, το έβαλες! Ναι, βέβαια. Και θυμάμαι όταν μας έλεγες, λες με το που το χτυπάω, θυμάμαι είχες έρθει εκεί στο Γιάννη και τα λέγαμε, και θυμάμαι τα λόγια σου, με το που χτυπάω, μου λες το πέναλτι, καταλαβαίνω ότι θα το πιάσει. Και πριν ακόμα το αποκρούσει, έχω ρίξει στο διαιτητή. Στο διαιτητή, για θύμισε το λιγάκι. Ναι, ναι. Εντάξει, επειδή ξέρεις. Πολλές φορές όταν χτυπάμε στο τουλάχι πάμε ξέρεις πέναλτι έχουμε σκυμμένο το κεφάλι, δεν έχουμε ψηλά το κεφάλι. Και όταν χτύπησα το πέναλτι επειδή είδα ότι είχε πάρει την κίνηση ο τραυματοφύλακας και θα κάνει το πέναλτι. Επειδή υπήρχε το προηγούμενο ότι είχε δώσει παραλήψεις 3 φορές στον Φορτούλα στο προηγούμενο πέναλτι του Αγκιτάλερ. Ο Αγκιτάλερ είχε χτυπήσει 3 φορές το πέναλτι. 2 απέκρισε ο Φορτούλα και το έβαλε με την τρίτη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε κατευθείαν στον διαιτητή. Και τι ξέρει, μπορεί να σάστασε εκεί τη στιγμή, όχι ότι έγινε τίποτα. Και έδωσε ξανά πάλι επανάληψη, το οποίο μετά το έβαλα. Τι θα το κάνεις ρε Βασίλη, ήταν δυνατό να το χάσει. Πότε πήγε. Επειδή αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι, ήταν ένα από τα καλύτερα πιστεύω παιχνίδια στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Από τα καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί και στα δύο παιχνίδια δεν δεχτήκαμε γκολ, δεν κέρδισε κανένα. Τώρα χάσαμε, πώς το λένε, 9-8 στα πέναλτι, στις λεπτομέρειες. Μα σε ποιο λεπτό μπήκες? Εγώ έγινα αλλαγή με τον Κούδα στο 55. Α, στο 55, έπαιξες σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο και την παράταση. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είχαμε πέσει καλό παιχνίδι και την πέρα, αλλά... Θα μπορούσαμε να έχουμε... Πάρουμε αυτή την πρόβληση, οποία... Ήταν ιστορική πρόβληση. Νομίζω έχει σκοράρει και στον αγώνα με την Νάπολη. Όχι, με τη Βερόνα. Με τη Βερόνα, ναι. Την Νάπολη ήταν και εγώ σκατάβος. Ναι, έχεις δίκιο. Με τη Βερόνα. Νάπολη, Βερόνα, εντάξει, δεν είπαμε την Μπαρτσελώνα. Ιταλικές ομάδες και οι δύο. Κοντά έπεσε. Ναι, η Βερόνα τότε κοίτα μου, κοίτα μου, κοίτα μου, κοίτα μου, είχε 2-3 καλούς παίκτες, νομίζω ένα Δανό είχε, πώς το λέγανε εκείνο. Είχε Βρήκε Μέρκελ, είχε 5 διευθύνσεις Ιταλούς, είχε, γι' αυτό την πήρε μετά. Διαφορετικά δεν το έπαιρνε μετά. Σωστά, σωστά. Το σημερινό ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις, Βασίλη, έχει ταλέντο? Κοίταξε να δεις κάτι. Αν και κατά το 8%, 8% είναι η περσινή ομάδα, την οποία την κατακρίνουμε όλοι και την...
και την κατηγορήσαμε ότι αυτό το οποίο παρουσίαζε μέσα στο γήπεδο στο δεύτερο γύρο, πέρυσι στο δεύτερο γύρο, κατά κοινική ομολογία και αυτό το οποίο δείχνει μέχρι στιγμής σαν εικόνα και σαν ομάδα, είναι τελείως μεταλλαγμένη, τελείως διαφορετική. Έχει αγωνιστική ταυτότητα και έχει πάρει ταχύτητα. Έχει ταχύτητα. Παίζει ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό αυτό το οποίο έπαιζε τελευταία, μπορώ να πω, 7-8 χρόνια που στον ΠΑΟ. Και σίγουρα. Έχει ταχύτητα, έχει, πώς το λένε, αγωνιστικότητα, έχει πολλά πράγματα. Βέβαια αυτό συνεπάγεται γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει στο δώσο του παίχτες, αν εξαιρέσουμε ένα-δυο παίχτες, μπορώ να πω και πολλούς με ένα-δυο παίχτες, όλοι οι άλλοι παίχτες κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο και αν τυχόν δεν προσφέρουν και δεν δέξουν και δεν προσπαθήσουν, γιατί αυτό έχει καταφέρει σήμερα ο ΠΑΟΚ, να παίζουν, να προσπαθούν και από εκεί μέσα να παίρνουν πάνω αυτό που θέλει να πάρει. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο κορμός προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, είναι ο Κίτσιου, είναι ο Πέλκας, είναι ο Κωνσταντινίδης, είναι ο Κάτσε, είναι ο Κλάους. Καλά, για να καταφέρεις να κάνεις ομάδα, αν τυχόν δεν έχεις αδιαθέσεις παχτολό χρημάτων, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει, να καταφέρεις να έχεις 4-5 χρόνια παίχτες που να παίζουν αγωνιστικά, να είναι βασικοί στην ομάδα και να παίζουν. Εκεί πάνω να πλαισιώσεις πώς θα λένε παίχτες που χρειάζεσαι και παίχτες που θέλεις να φτιάξεις αυτή την ομάδα που να φτιάξεις. Mm. Και μιλάμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακόμη, ξέρεις, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ από την που είναι στον ΠΑΟΚ. Ό,τι και αν είναι, ένας παίχτης ο οποίος είναι ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμίως κλάσεις και ο καθένας θα θέλει να παίζει μαζί του. Μπερμπάτοφ, ε. Ναι, δεν χρειάζεται το πω, το ξέρει όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι σου. Στην Ελλάδα, την Ελλάδα. Είναι, πιστεύω, μετά το Ριβάλτο, ο καλύτερος παίχτης που έχει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μετά το Ριβάλτο. Ναι, εντάξει. Ήταν, ναι, εκείνος ήταν βουνό ο παίκτης. Να, ναι. Βουνό, βεβαίως. Έχεις καμιά φωνή για το σημερινό αγώνα, Βασίλη? Κοιτάξτε να δεις κάτι. Αυτοί οι αγώνες είναι αγώνες των παιχτών, είναι αγώνες της ομάδας, είναι αγώνες που ο παίκτης θέλει να παρουσιάσει το καλύτερο του αυτό, γιατί υπάρχει η Ευρώπη, υπάρχει, ξέρεις, η άλλη εικόνα. Δεν είναι η εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι η εικόνα της Ευρώπης. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα σκέφτονται όλοι οι παίκτες που παίζουν μέσα, ότι μια καλή εμφάνιση, μια καλή εικόνα σε αυτό το πρωτάθλημα, το μήνυμα που γίνεται, θεωρώ ότι θα έχει προοπτικές και για τον κάθε παίκτη που βρίσκεται στον πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι σήμερα με τα ελεύθερα συμβόλαια που έχει οι παίκτες. Οπότε είναι ελεύθερος ο καθένας να μπορεί να διαλέξει τις επιλογές που θέλει να κάνει. Και οι ομάδες να πάρουν τους παίκτες που καταλαβαίνουν που χρειάζονται. Αν τυχόν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή ρόστερ, έχει παίκτες που μπορούν να προσφέρουν, να μπορούν να δείξουν και από εκεί μετά. Εντάξει, θέλουν και ένα σκαλοπάτι παραπάνω, πιστεύω. Σίγουρα, οι φιλοδοξίες του παίκτη είναι όσο προχωράει η καριέρα του να ανεβαίνει και να ανεβαίνει. Εδώ, και... εκεί πατάει και ο προπονητής, εκεί πατάνε οι πάντες για να μπορέσουν να ψυχολογικά να δώσουν, για να πάρουν αυτό που θέλουν να πάρουν. Μάλιστα. Έχει μια εικόνα πάντως, για να πούμε και σε γενικότητες αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ έχει μια εικόνα από την αρχή της περίοδου, τελείως διαφορετική μεταξύ προηγούμενα χρόνια. Ίσως να είναι και η εικόνα ότι ο Άρνεσεν κατάφερε μέσα σε χρονικό διάστημα 4-5 μηνών μαζί με τον προπονητή να φέρουν τον ΠΑΟΚ σε ένα επίπεδο τέτοιο, ώστε να υπάρχει ανταγωνιστικότητα και μέσα στην ανταγωνιστικότητα να πάρουν αυτό που θέλουν, προσπαθώντας να φέρουν κάποιους καλούς παίχτες, γιατί θα ήταν άδικο να σταματήσουν εδώ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται άλλους ένας δύο καλούς παίχτες για να μπορέσει να ανακάμψει και να ξαναπάει στα επίπεδα τα οποία υπήρχαν στις εποχές του 70 και του 80. Βεβαίως, γιατί εδώ που τα λέμε μετά, εκεί, εκτός από ένα αυτό εκεί με τον, το 2002-2003 με εκείνη την ομάδα που πέρασε, αλλά δεν μπόρεσε να έχει συνέχεια που πήρε τα δύο τα κύπελα. Εκείνη η ομάδα φτιάχτηκε πάνω στα χρήματα, Γιώργο, και ναι. Ήταν φυσιολογικό πάνω στο χρήμα, όταν δεν συνεχίζει το χρήμα και δεν υπάρχει το χρήμα, είναι φυσιολογικό να δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είδαμε ότι ανέκαμψε, δεν παρουσίασε κάποιος όπως παρουσίασαν όλες
κάποιες άλλες ομάδες. Έχει άλλη δυναμική. Τον Άρη, βέβαια, αυτές οι ομάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει άλλη δυναμική και έχει και ένα νοικοκυριό. Γιατί και στη χειρότερη που υπήρχε τότε με το μπλέξιμο που γίνανε με τα οικονομικά κτλ. Τώρα να χρωστά και 20 εκατομμύρια ή 30, ας πούμε, μια ομάδα της δυναμικής του ΠΑΟΚ, όταν παραδείγματος χάρη η Μπαρτσελόνα χρωστάει 800 εκατομμύρια, γιατί να μην χρωστάει 20-30 ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε λοιπόν σε ένα νοικοκυριό, σε ένα σημάζεμα, αμέσως να ανακάμψει. Ενώ ας πούμε η ΑΕΚ της είχαν χαριστεί 150 εκατομμύρια και μέσα σε 3-4-5 χρόνια τα ξανά έκανε άλλα 150. Άντε τώρα πάνε να τα βγάλει. Σε πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τα οικονομικά και ας μιλήσουμε για το σημερινό μάτς. Σίγουρα θα είσαι στην Τούμπα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα δεν θα είμαι. Σίγουρα δεν θα είσαι. Ναι. Γιατί, Βασίλη? Ακούω μια πίκρα στη φωνή σου. Να σου πω κάτι. Είναι πώς το λένε, μια πληγή η οποία υπάρχει όταν σταματάς το ποδόσφαιρο και μετά. Κάποιοι τώρα θα σου αναλύσω λιγάκι, δεν θέλω να σου πω στα ίδια, θα σου αναλύσω. Κάποιοι ποδοσφαιριστές διαλέγουν να κάνουν το επάγγελμα του προπονητού, να κάνουν το επάγγελμα του μάνατζερ, οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι άλλοι διαλέγουν να ζουν στην αφάνεια, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αλλά θέλω να έχουν την άποψη του λόγου να είναι ελεύθεροι, να μην είναι δεσμευμένοι από κανέναν. Έτσι. Στον πάγο καταλήξαμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν κάποιοι έμιστοι από την ΠΑΕ υπάλληλοι, οι οποίοι συγχρόνως είναι και βετεράνοι, οι οποίοι κάνουν τους δικούδες τους βετεράνους. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει στους βετεράνους να έχει μπει μέσα και η ΠΑΕ για να μπορεί να ελέγχει αυτούς τους υπόλοιπους, οι οποίοι θέλουν να έχουν ελεύθερη γνώμη και ελεύθερη άποψη. Την καλή πάντα, όταν είναι καλά, πηγαίνουν όλα και να λένε αυτά τα οποία δεν σωστά, όχι αυτά που είναι λάθος. Να κάνουν την επικοδομητική κριτική, βεβαίως. Πέρυσι κατέκρινα τη διαδικασία του ότι ο ΠΑΟΚ, όπως παρουσιαζόταν, ήταν μια ομάδα που δεν είχε ούτε διοίκηση ούτε τίποτα. Αντιθέτως, φέτος παρουσιάζεται τελείως διαφορετικό και η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Θα πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αυτό ίσως πειράζει, ξέρω εγώ, κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να έχουν τους ορφιάνους τους μέσα στα πόδια, αυτών οι οποίοι μπορούν και μιλάνε ελεύθερα, και να τους δημιουργούν προβλήματα. Εδώ κατάφερε αυτός ο σπιούνος, συγγνώμη που το λέω σπιούνο, γιατί θα πω και το όνομά του, δεν με πειράζει. Δεν με όχι, νομίζει. Όχι, ας μην πούμε. Να καταφέρει το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ τον Κούδα να μην έχει φύγει. Είναι ντροπή δηλαδή. Αυτή η κατάσταση είναι ντροπή. Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε τον Κούδα να μην έχει φύγει. Το διέβαλε, το διέσυρε και μετά ξέρεις δεν τρέχει τίποτα. Είναι ο ρόλος των σπιούνων αυτών, του ανθρώπων των ρουφιάνων. Καταλαβαίνεις. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Βρήκε την ευκαιρία λόγω των αφημί και των έτσι και των αλλιώς να αποβάλει σιγά σιγά και αυτούς που δεν χρειάζονται εκεί, γιατί έχουν άψει και έχουν και πώς το λένε και γνώμη. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Μεγάλη πίκρα να διακρίνω. Εγώ δεν έχω ανάγκη να γίνω σπιούνος της ΠΑΕ, ούτε να γίνω τσάτος της ΠΑΕ. Αυτοί παίρνουν ένα μισθό εκεί πέρα και πρέπει να κάνουν κάποια δουλειά. Η δουλειά τους μερικών ανθρώπων είναι να κάνουν αυτό που ακριβώς που σου λέω. Και να το κλείσουμε εδώ, γιατί εντάξει, θα πω περισσότερες κουβέντες, γιατί έχω δεν σταματάει το σχόλιο. Στεναχωρεθεί, διακρίνω μεγάλη πίκρα στη φωνή σου. Θα πρέπει επάνω σε αυτό το θέμα, όταν ακούω τώρα παίκτες με την ιστορία και την προσφορά, και παίκτες οι οποίοι τιμήσαν και ματώσαν τη φανέλα, όπως είναι ο Βασίλης ο Βασιλάκος, όπως είναι η σημαία του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε την εικόνα του ΠΑΟΚ, δημιούργησε γενιές ΠΑΟΞΙΔΙ, τον Γιώργο τον Κούδα, να μην είναι προσκεκλημένος να κάθεται δίπλα του Σαββίδη, δίπλα... Γιώργο, να σου πω κάτι, δεν το συνεχίζεις. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή 30 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν πάρει πρωτάθλημα. Παραπάνω δεν είναι. Και άλλοι 20 να είναι 50, λοιπόν. Ναι, αυτή είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ, γιατί ναι. Ξέρεις κάτι, Βασίλη, δώσε μου ένα λεπτό. Μετά τη γενιά τη δικιά σας, όπως γίνανε τα συμβόλαια και τα λοιπά, δεν υπάρχουν βετεράνοι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει να βγάλει βετεράνο ποδοσφαιριστή ο ΠΑΟΚ πάνω από 15 χρόνια. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος έχει την πορεία του, την έχει συνδέσει με την πορεία του ΠΑΟΚ, να τελειώσει, να πετάξει τη φανέλα να πούμε στην 4 και να πάει να κάτσει στην κερκίδα και να είναι βετεράνος, δηλαδή από τον Ορφανό, από τον Γκούλη, από τη δικιά σας την ομάδα, δεν υπάρχει άλλος, από τους Καρτάδο. Εγώ,
Άκουγα κάτι. Δεν θα πάψει κανένας από εμάς να υποστηρίζει και να αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Αλλά πρόσφατα πρέπει να αποβληθούν αυτοί οι ρουφιάνοι. Αυτά τα απόστολα, να μην πω γυμνοσάλεγες, αυτά τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή για να παίρνουν 500 και 1000 ευρώ δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Ας βγουν έξω όπως είμαστε και όλοι οι άλλοι και όχι να είναι μέσα εκεί πέρα στο καβούκι του ΠΑΟΚ και με τη σκιά του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ας βγουν να πάνε να δουλέψουν έξω. Δεν είδα κανένα να βγει έξω να πάει. Εντάξει. Ας το αφήσουμε, θα την ψάξω εγώ αυτή, γιατί πάνω απ' όλα με συγκλώνησε ότι... Σήμερα είναι χαρούμενη ημέρα. Ναι, είναι χαρούμενη και το βράδυ. Ας κάνουμε... Θα χαρούμε και το βράδυ, έτσι πιστεύω. Θα χαρούμε και το βράδυ. Δεν χρειάζεται να πάμε σε λυπητερά, δεν είναι λυπητερό. Είναι μια κάτι που συνέβη και πιστεύω ότι είμαι σε θέση να το γίνει στον πρόσωπο. Μάλιστα. Για δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 14, αδερφέ. Τι θα σε δώσω, το 10 θα σε δώσω. Μάλιστα, το 10 που φορούσε και αν μου έλεγες και δεύτερο νούμερο, θα σου έλεγα το 8. Μάλιστα. Ρίγας Τσιότσης. Ρίγας Τσιότσης. Τελειώνει σε 8-29 ο τυχερός από το νούμερο που διάλεξε ο Βασίλης ο Βασιλάκος. Βασιλάκη μου, τι ωραία τα είπαμε. Χαρούμενη, σήμερα θα είναι χαρούμενη ημέρα, πιστεύω. Το ότι είπα ότι από τα τόσα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ, 2-3 ονόματα είναι που έχουν ακουστεί εν χορό το όνομά τους σε σύνθημα του ΠΑΟΚ και μέσα στα 3 είσαι και εσύ έχεις να πεις κάτι, μήπως υπάρχει και τέταρτο και μου ξεφεύγει, από ό,τι θυμάμαι εγώ, το ποιος ο Κώστας Ορφανός, το Δημόπουλο Φωνιά και το Βασίλη από το Βόλο. Μήπως... Νομίζω και το τελευταίο κάτι για την Καρσία, για κάποιους ανθρώπους που έχει βγει κάποια συνθήματα. Ναι, τιμή και δόξα στον Παύλο τον Καρσία, πώς το λένε, ΠΑΟΚ θρησκεία, τρομοκρατία. Εμένα δεν με εμπνέει αυτό το σύνθημα, το ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε τρομοκρατία. Αυτό έδειχνε την αγάπη του κόσμου απέναντι σε κάποια άτομα, τα οποία... Εντάξει, τώρα... Τα οποία τη συγκεκριμένη στιγμή τους φέρνουν... Ο Παυλάρας είναι Παυλάρας και το λατρέψαμε όλοι για το παράστημά του, για την παλάρα του, για την ψυχάρα του και για τη μαγιά που πούλησε και μέσα στο Καραϊσκάκι και εδώ. Βεβαίως, τέταρτο σύνθημα λοιπόν που με ξέφευγε είναι του Παυλάρα του Γκαρσία, που τον αγαπάμε όλοι και τον ευχόμαστε και καλή επιτυχία εκεί που βρίσκεται. Βρίσκεται στην ΚΑΠΑ 15, από ό,τι ξέρω. ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 15, κάπου εκεί. Ναι, μαζί είμαστε εδώ, εδώ είναι μαζί, στον ΠΑΟΚ, και μακάρι ο άνθρωπος να έχει τις επιτυχίες που έχει από τους ερευνητές. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Λοιπόν, ας μείνουμε, ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Βασίλης ο Βασιλάκος, ότι έχει φωνή για το σημερινό μάτς. Ας βγάλουμε τις πικρίες που έχουμε μέρα που είναι σήμερα. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε Κυριακή και τον Ολυμπιακό. Άλλος πελάτης αυτός. Πελάτης δικός σου. Έβαλες ρε ποτέ καλά γκολ με τον Ολυμπιακό? Πώς? Άμα, ξέρεις τι με θύμισες. Μη μου λες τέτοια δικαιώματα. Ρε, ξέρεις τι με θύμισες. Μη μου τα λες εσύ δικαιώματα τουλάχιστον. Αυτά που ξέρεις. Ναι. Έγινε σε αιτία να σταματήσει το ποδόσφαιρο ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες που έβγαλε το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Όλα αυτά είναι. Παναγιώτης Κελεσίδης. Του βάλες γκολ στο Καραϊσκάκι από το κέντρο. Από το κέντρο. Από το κέντρο. Τον Κυρκώστα που ακούει από την Κατερίνη και μιλούσαμε για τους ποδοσφαιριστές με τα δυνατότερα σουτ στην Ελλάδα που περάσανε. Ξεχάσα να πούμε τον Βασίλη τον Βασιλάκο. Βασίλης Βασιλάκος από τα ισχυρότερα βολέ, έτσι και έπιανε η μπάλα κορδόνι να πούμε, ήταν πάρε να έχεις. Μαζί με τον, φυσικά με τον Παπαμανόλη, με τον Χαραλαμπίδη, τον Ονούφριο, τον Αχιλέα και φυσικά το μεγάλο πουλέν μου, τον Βασίλη τον Βασιλάκο, ένα παιδί που αγαπήσαμε όχι μόνο για... Έλα! Θυμάσαι όταν είχα πάει στη ΔΑΚ, όταν είχα βγει το πρόγιο, είχα πάει στη ΔΑΚ και σε φύγα την πρώτη φορά τηλέφωνο στο εργοστάσιο, τι είχε γίνει. Τα μεγάφωνα. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι που βγήκες, ήσουν τραυματίας και δεν ήταν να παίξεις την τούμπα. Και βγήκες κάνα μισά ώρα πιο μπροστά και άρχισες να κάνεις ζέσταμα. Πού στη λέω, μην παίξει αυτός, σου λέω, θα μας το κολλήσει και μας το κόλλησες. Κοίταξε, είναι η μοίρα, ξέρεις. Η μοίρα, ένα μυστήριο πράγμα, όποιος φεύγει τον πάγκο. Είναι η μοίρα, είναι η μοίρα. Μάλιστα. Είναι η μοίρα. Λοιπόν, να σε καλά, Βασίλη μου, σε εύχομαι ό,τι ποθεί, σου εύχομαι υγεία και αγάπη στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου και ας παραμερίσουμε τις όποιες πικρίες έχουμε και ας είμαστε όλοι μια ένα σώμα, μια ψυχή σήμερα, έτσι με θετική ενέργεια να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ να πετύχει ένα ακόμα ιστορικό αποτέλεσμα, γιατί να δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας.
Γεια σου, Βασίλη. Ευχαριστώ γεια σου, πολύ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.